Και άστο με το χέρι, λεβέντη μου. Το παϊδάκι θέλει χέρι. Άστον άνθρωπο να φέει όπως θέλει, ρε μάνα. Μάμα, το παϊδάκι το κάνει με το μαχαιροπύρου. Να είσαι να ρίχνει τη γυναίκα στο κρεβάτι και να τη λέει συγγνώμη, θα σε πουνέσω. Καλό αυτό, καλό. Και εσύ βρει μπαγάσα, σταμάτα να τρως ακτίνους. Αφού έτσι μου βγαίνει, τι να κάνω. Φτάνε, τα βλέπεις εσύ αυτά. Δεν κατάλαβα. Όχι, λέω. Γιατί ο άντρας από το πώς πιάνει το κρέας φαίνεται. Α. Δεν μου λες. Τι ήταν αυτές οι πόρτες που έλεγε σήμερα για σύνορα και μνημεία και μπαρούφες. Τι ήταν αυτές οι κοτσάνες. Αυτές οι κοτσάνες που λες είναι από τα ωραιότερα ποίηματα της Χικής Δημουλάς. Και τι ξέρεις εσύ, Μαρία, από ποίηματα. Από πάντα μου διάβαζα ποίηση. Ναι, βέβαια. Και αν θες να ξέρεις, η Κική είναι η αγαπημένη μου. Και εγώ σε λέω να σταματήσεις μπαρούφες. Θα σε δει και θιάσω αργυρό και θα αρχινήσει πάλι τα ξεματιάσματα. Όπως άρχισες πέρυσι τα ίδια. Τα θυμάσαι τα καλά σου, ε. Άσε που δεν καταλάβαινε την τύφλα μου. Ποίημα είναι, μαμά, γι' αυτό το λένε ποίημα, γιατί δεν το καταλαβαίνει κανείς. Αν το καταλάβαιναν όλοι, θα ήταν τσιφτετέλη. Μη μα τη μιλάς σε μένα, Μαρή, μη σου σπάσω πάλι τη λιγαριά στη ράχη. Θυμάσαι εσύ. Τι έγινε και άλλο, Ιζα. Τη δέρνατε την πλενάδα μου. Εγώ παλικάρι μου την έδερνα. Αλλά αυτή μυαλό δεν έβαλε. Και από ό,τι φαίνεται, οι ελπίδες εξανεμίζονται, γιατί τώρα ποιο να τη δίνει. Γιατί ο άντρας τι θα κάνει. Α, όχι, σας παρακαλώ πολύ. Τι αναχρονισμή είναι αυτή. Ακούσε εκεί να χτυπά τη γυναίκα μου. Καλά, σας θα καταλάβουν τι χαλβάς είσαι. Μαμά. Παιδί μου, άμα η γυναίκα δεν φάει τις φαλιάρες της, ποτέ δεν σιώνει. Δεν ξέρω για τις άλλες, κυρία Ζωήτσα μου, αλλά για τη συγκεκριμένη γυναίκα θα συμφωνήσω. Α, σε έχω καταλάβει εγώ, Αποστόλη μου, σε έχω καταλάβει. Αλλά βλέπεις, η δικιά μου από μικρή έπεφτε στους μαμούχαλους. Μαμά. Είχαμε κάτι προξενιά, Αποστόλη μου. Κάτι προξενιά, εκεί να είδεις. Αλλά φαγώθηκε να έρθει στην Αθήνα και είδαμε τα χαέρια της. Μαμά. Εγώ φώναζα. Εγώ ήθελα παλικάρι από τον τόπο μας, αλλά ποιος μ' άκουγε. Εκεί να δεις κάτι λεβέντες που έχουμε στην περιοχή μας. Κυπαρίσα ψηλά, θεριά ανήμερα. Ναι. Πρέπει, Μαρίνα μου, να πάμε καμιά μέρα στο χωριό σου να γνωρίσω και τον πατέρα σου. Μου φτιάχνετε ένα φραπέ, παρακαλώ. Μάλιστα. Ορίστε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Να καθίσω στο τραπέζι σας. Όχι. Ευχαριστώ. Ξέρετε, και ένα σαλίτσικη χάμω μου έγραφε πάνω στη χορτοπετσέτα βρωμιές. Α. Δεν μιλέτε. Εσείς εδώ δουλεύετε. Περίπου. Μπράβο, μπράβο. Εγώ όχι. Φαίνεται. Εγώ ήρθα για ένα reality. Κι αυτό φαίνεται. Και τις άλλες που έτσι τρακάραμε και σκυλοβριστήκαμε, γι' αυτό είχα έρθει. Γι' αυτό είχα έρθει εγώ. Α, και έλεγα εγώ τι μου θυμίζετε, τι μου θυμίζετε, χαίρετε. Όχι καλέ, κάτσε κάτω, εντάξει, δεν είναι τίποτα που πας. Να κουβέντα, τι. Δεν είναι, μη με παρεξηγάς. Γιατί εγώ παλικάρι μου είμαι πολύ φορτωμένη αυτή την εποχή με τα δικά μου. Έχω μεγάλο βάσανο, εγώ έχω πολύ μεγάλο. Ξέρεις τι περνάω εγώ. Περαστικά σας, περαστικά σας. Ευχαριστώ πολύ. Μπορεί να είμαι φτωχιά, αλλά το κούτελό μου είναι καθαρό. Τα συγχαρητήριά μου. Αλλά βλέπεις ο Θεός μου καταράστηκε και μου δέκει δύο χώρες. Τι μου λέτε. Μια βγήκε τσούλα και άλλη τώρα ετοιμάζεται. Μην ανησυχείτε, τουλάχιστον δεν θα έχουμε πρόβλημα επαγγελματικής αποκατάστασης. Ναι, μία βρήκε δουλειά. Κατέβηκε στην Αθήνα, βρήκε μια δουλειά. Όσο να είναι, τα κουτσοβόλευε. Βρήκε εκεί πέρα και ένα μαντράχαλο να. Δεν έχει το χεριού της, έτσι, να έχει μια προστασία, μην απροστάτευτη, ξέρεις τι είναι μια κοπελίτσα εδώ, ξέρεις τι είναι μια κοπελίτσα εδώ, ε! Εξακοείς και μόνο. Λέω πάει, βρήκε τη σειρά της, εντάξει, βολεύτηκε. Αλλά, ξαφνικά τι μαθαίνω. Α, σας πω ότι δεν με ενδιαφέρει, θα με πιστέψετε. Ότι γκαστρώθηκε η τσουλάρα. Ένα σας ζήσει. Λέω, θα πάω να βρω τον Λιβέντη που την φούσκωσε. Έρχομαι εδώ και τι βρίσκω. Εμένα για κακή μου τύχη. Ένα γορίλα. Και το χειρότερο. Ποιο είναι το χειρότερο, ξέρεις? Να, μην σας το πω το χειρότερο. Στο πω εγώ το χειρότερο. Καταλαβαίνω πως αυτή η σχέση δεν είναι. Κάτι δεν πάει καλά. Σε αυτή τη σχέση δεν είναι. Μαϊμού. Λευκή, που λέτε εσείς λευκή, να πούμε είναι, δεν. Και καταλαβαίνω ότι αυτή είναι τσιμπημένη μάλλον. Και μάλλον. Δηλαδή τι μάλλον. Σίγουρα. Το παιδί είναι ταλουνού.
Ναι. Λέω τώρα εγώ τι. Τι στα λέω και σε ζαλίζω, λεβέντε με. Τι στα λέω, παλικάρι μου εγώ. Άσε με να πηγαίνω που χάμουν να στα φύγω στην Ισπανία. Μα τι λέτε, κυρία μου, καθίστε, καθίστε να μου πείτε τα προβλήματά σας. Τι διάλογο άνθρωποι είμαστε. Τι μου λες, αγόρι μου. Άκου να δεις εκεί συμπτώσεις τώρα. Ναι, να τα βλέπετε στην τηλεόραση και να μην τα πιστεύετε. Και τώρα. Και τώρα ό,τι που μου μιλάει. Άτσι χαμένη. Σας παρακαλώ, μην τη βρίζετε. Θα θέλετε να μιλάνε έτσι για την κόρη σας. Μέση μιλάνε. Α, ναι, σωστά, σωστά. Και δεν μου λες, αυτή η λεγάμενη με τι ασχολείται. Με την τηλεόραση. Α, ωραία, εντάξει. Τι εντάξει. Εντάξει, λέω δικά μου αυτά. Εντάξει, εντάξει. Πώς εντάξει. Δεν καταλαβαίνω, καταλαβαίνω εγώ. Εντάξει. Για λέγε λοιπόν, εσύ για λέγε. Ναι, έτσι που λέτε, κυρία Ζωήτσα, μου δεν συγκράτησα το επιθετό σας. Ναι, δεν χρειάζεται. Α, είναι σωστά. Άλλωστε, ξέρω την κόρη σας. Α, καλά που την ξέρεις. Άκου την ξέρεις. Πού να την ξέρεις την κόρη μου, πού και σπου. Και πάω που λέτε να ζητήσω το παιδί μου και τι μου λέει. Ότι το παιδί δεν είναι δικό σου. Ακριβώς. Και ότι είναι ταλουνού. Το χωράει αυτό ο νου σας. Το χωράει. Το χωράει και αυτό και άλλα πολλά χωράει ο νους μου. Ένα χωνούς μου δεν ξέρεις τι κατεβάζει. Για λέγε, 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 λοιπόν. Και πότε, μωρή, της λέω πρόλαβες και το γνώρισες τον άλλον αφού έχει 93 μέρες ακριβώς που χωρίσαμε. Τον είχα καβάντα, σου λέει. Ναι, περίπου. Μεγάλο δράμα, παλικάρι, πολύ μεγάλο δράμα. Και δεν βγαίνεις κι εσύ σε ένα reality να τα πεις. Πού είσαι και τις τηλεόρασες και έχεις το μέσο στο κανάλι. Σας παρακαλώ, κυρία Ζωήτσα, μου είπαμε ερωτευμένος, αλλά και ο διαστημός έχει τα ωριά του. Ναι, καλά, εντάξει. Λεβέντε, μη στεναχωριέσαι. Μη στεναχωριέσαι, παλικάρι. Θα έρθει και σένα το τρένο σου μια μέρα. Το ξέρω ότι θα έρθει το τρένο μου και εμένα μια μέρα. Αλλά με την τύχη που έχω, εγώ θα είμαι στο αεροδρόμιο. Εμένα με συγχωρείτε τώρα, έχω μια δουλειά, πρέπει να πηγαίνω. Ναι, πάγαινε, πάγαινε, πάγαινε. Ένα καφέ, ρε. Πειράει στα νεύρα ο καφές. Βρε, εισιτήρ. Μα ρε, τι θες πάλι εδώ. Έφερε ένα γλυκάκι στον Αποστόλη. Σε είπα ότι ο Αποστόλης κάνει δίαιτα και εν πάση περιπτώσει πήγε να σπιτάξει να ετοιμαστείς για το απόγευμα είμαστε καλεσμένοι της κυρίας Ντέλης. Καλό. Καλησπέρα. Μαρούσκα, κορίτσι μου. Τι κάνεις, κοπέλα μου. Καλά, είσαι κοριτσάκι. Μα και εσείς, να την άμου τσένια και σου πεζαζόγια. Ναι. Καλά, θα μου φέρεις ένα καφεδάκι από αυτό με τη 40 βόλτες, ε. Κανές, νο. Άντε, άντε κοριτσάκι. Μη με κοιτάζεις, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ρε κουμπάρα, ποιος είναι αυτός ο μορφανιός. Αγιάδες μου. Ο γιος σου. Ναι, ναι. Καλά, ρε παιδί μου, θα περάσω να την πάρω από την τέντη λίστα. Μα θυμάμαι ότι μου την έδωσες, αλλά ξέρεις τώρα, δεν την ξέρεις τη Φλόρα. Κάπου την έχωσε και έφαγα τον κόσμο να τη βρω. Μα όχι, δεν είναι εδώ η Φλόρα. Ξέρω. Να ανοίξα μισό λεπτό. Τένι, ήρθε για εκείνη τη λίστα με τους ηθοποιούς. Καλά, άσε τους ηθοποιούς. Έλα να σε γνωρίσω στη μητέρα της Μαρίνας. Κυρία Ζωήτσα, από εδώ, ο Κωνσταντίνος μου, ο γιος μου.